Λοιπόν, Νατασού, βάλε στην άκρη το ταψί. Η Νατάσα ήρθε φορτσάτη να ανοίξει φύλλο. Λοιπόν, βάλε αλευράκι στον πάγκο σου. Στην τάβλα σου. Ωραία, όχι με τόσο πολύ. Πάτησε εδώ σαν φύλλο για πίτα. Τα ζυμαράκια τα έχω εδώ δίπλα, τα βλέπετε, εδώ, σκεπασμένα, να μην μου στεγνώσουν από τη ζέστη. Εκεί. Ανοίγουμε το φυλλαράκι μας για τα κοριτσάκια που τώρα μαθαίνουν να ανοίγουν φύλλο. Και εγώ κάποτε ήμουν κοριτσάκι και βλέπα τη μανούλα μου, για πότε τα ξεπέταγε, αλλά. Για πάμε τώρα και ξεκινάμε με το πλάστη. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Για να μας γίνει στρογγυλό, στρίβουμε λίγο Νατασούλη. Μπράβο. Ωραία, είσαι ωραία. Και τώρα ρίχνεις λίγο αλευράκι. Και απαλά με τον πλάστη θα ανοίξει το φυλλαράκι του Νατασού μου. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει μια χαρά. Δεν θα το ρολάρεις. Τώρα. Α. Το γίνω άλλη μία. Γύρα το όπως θες. Εδώ. Όπως σου βολεύει. Θα ρίξουμε λίγο. Ρίξε ρε Νατάσα, μέχρι και φίλο θα μάθει να φτιάχνεις. Ο Σπύρος δεν έχει κανένα παράπονο, τρώει απ' όλα πια. Ναι. Λοιπόν, απαλά και ανοίγουμε. Απαλά και ανοίγουμε. Ρολάρουμε και ανοίγουμε. Απαλά. Ποτέ δεν σφίγγουμε το φυλλαράκι. Μπράβο ρε Νατά. Έτσι μου. Θέλει παλαιρέπη. Θα ρίχνεις μια στο τόσο, μη σου κολλήσει το φύλλο και σου κάνει τρυπούλες. Ωραία. Η Ζήμη ξεκουράστηκε. Από χθες το βράδυ την έφτιαξε η Νατάσα, την είχε βάλει στο ψυγείο, ήταν στο σπίτι της, γι' αυτό της είπα κάνε εσύ την προετοιμασία άμα θες μελιτζανόπιτα. Λοιπόν, και τώρα πριν μία ώρα το βγάλαμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η μελιτζάνα, γύρω στις 10 μελιτζάνες θέλετε για 6 ρολάκια πίτας, τις οποίες ή τις ψήνετε ή τις στιγανίζετε. Εμείς η Νατάσα τις στιγάνιζε γιατί βέβαια είναι πιο νόστιμες. Άμα το ξέρα έτσι, ψέψινα. Μου λέει χθες, μαμά δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω. Αμ' έτσι είναι η κουζίνα, άμα θες να τρως νόστιμα πράγματα θέλει κόπο. Απαλά και γυρνά Νατάσα. Μπράβο κοκόνα μου. Ωραία, άλλο ένα άνοιγμα και τέρμα. Λοιπόν, η τάβλα είναι 40, που σημαίνει ότι μέχρι εκεί θα ανοίξουμε το φύλλο, όχι παραπάνω, για να χωράσει το ταψί τη λαμαρίνα της κουζίνας, έτσι. Πάντα έχουμε για οδηγό την τάβλα που δουλεύουμε. Μπράβο κοκόνα μου. Αν κάνετε ωραία ζύμη, δεν είναι δύσκολο να ανοίξετε φύλλο, μην νομίζετε. Καμιά δεν είναι μαθημένη. Και το να τα σου μην νομίζετε, είναι η δεύτερη φορά που ανοίγεις φύλλο. Άλλη μία σε live, πάλι άνοιξε. Να τα στέλνω, μην ανοίξει άλλο. Πολύ ωραίο το έκανες, μπράβο αγάπη. Μπορεί. Ούτε τρύπες να ήταν η γιαγιά εδώ να σε καμαρώσει, θα έλεγε το κορίτσι μου. Ένα λεπτό. Πού πας? Να πάρω μια πετσέτα. Τι έπαθες παιδί μου? Πάει ίδρωση η νοικοκυρά. Κουράστηκε με ένα φύλλο. Όχι, καλέ. Έλα, πάρε δίπλα σου το λαδάκι. Κάνε έτσι όπως σου έχω δείξει. Έτσι. Ωραία, πιάνεις τη μία ακρούλα ή από κάτω ή από πάνω, ποιος σε βολεύει εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπράβο Νατάσα μου. Άρχισε τώρα και βάζει μελιτζάνες. Αυτό δεν θα το βάλουμε. Μα από πάνω, θα δεις τώρα. Μόλις έρθουμε στο σωστό σημείο, πρέπει να πω τι θα κάνουνε. Νατάσα, μελιτζάνα μέχρι την άκρη. Να τρώμε εδώ. Όλοι. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν το κλείνω, παιδί μου. Δεν φεύγουν, δεν πάει πουθενά η γέμιση. Σίγουρα. Βεβαίως. Μπράβο, κοκόνα μου. Γέμισε το έτσι να είναι μπαμπάτσικη η πίτα. Ωραία. Ωραία, πάρε τώρα κέτσαπ. Ακούστε τώρα. Εγώ ρίχνω κέτσαπ. Για πολλούς λόγους. Γιατί. μπράβο. Μπορείτε να φτιάξετε δική σας σαλτσούλα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μπορείτε να φτιάξετε δική σας σαλτσούλα να είναι πιχτούλα να ρίξετε επάνω. Η φίλη μου η Μιμή όταν μου την είχε φτιάξει και δείξει και γευτό, είχα γευτεί αυτή την πίτα, είχε σαλτσούλα δικιά της. Εγώ όμως, όταν την έφτιαξα με κέτσαπ, άρεσε πολύ πιο πολύ στα παιδιά μου. Που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε έτσι. Μπορείτε να ρίξετε χυμό ντομάτας, ό,τι σας διευκολύνει στην κουζίνα.
Αλλά η βάση για τη γέμιση της πίτας είναι το φύλλο, να το θυμάστε. Και ρολάρουμε. Πιάνεις τις σακρούλες, ναι. Έλα εδώ, έλα εδώ να σου δείξω. Έτσι. Έχω μια πορεία. Α, καμία εντάξει, πορεία. Αυτό, εντάξει. Εντάξει, όλο το κατάλαβα. Δεν βάζω και αυτό μέσα. Όχι μωρέ, άσου, θα κλείσει το τάψι, θα δεις τώρα. Μωρή είναι πολύ μανακούλα. Είναι ωραίο το φύλλο, γι' αυτό. Μα στην πίτα αυτό έχει σημασία, το φύλλο Ρενατά σε γέμιση. Ωραία. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Άκουσε με εσύ. Τεμάτε μέρη. Πώς το βάζω. Εδώ. Το πιάνουμε στις σακρούλες. Το πιάνουμε στις σακρούλες, δεν τις έχουμε κλείσει τις σακρούλες, βλέπετε. Μπαμ, κατευθείαν. Και πάμε εδώ. Εδώ. Έχουν ένα μικρό κενό ανάμεταξύ τους, θα λαδώσουμε στο τέλος. Λοιπόν. Αυτά έχουν αλλάξει χρωματάκι γιατί τα έκανα περιμένοντας την Ατάσα από τον καφέ της. Πάμε. Για κάνε άλλα δύο σου μήναν. Με την, πώς το λένε, με τη δοσολογία που σας δίνω, εγώ κάνω 6 ρολάκια για 40 τάβλα, έτσι, 40 τάβλα, 6 ρολάκια. Τώρα, αν τα θέλετε εσείς να τα κάνετε πιτάκια ή ανοιχτή πίτα, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά να θυμάστε τα ρολάκια όταν τα κάνουμε σε οποιαδήποτε πίτα, γιατί τα έφτιαχνα για τα παιδιά μου για το σχολείο, βολεύουν πολύ πιο πολύ. Κόβεις κομμάτι και δεν φεύγει δεξιά και αριστερά. Αυτό εννοώ. Αν και... Εξαιρετικό. Μπράβο να το σου. Μπράβο κόκονα μου. Κόκονα μου. Εδώ. Τέλειο. Εκεί. Και τώρα σου έχω έτοιμο το λάδι μου. Εδώ. Λάδι πινέλο και τίποτα άλλο επάνω στην πίτα. Λάδωνε. Μάλιστα. Γεια. Τελειά μου βαλή. Απαλά, απαλά. Μπράβο, κοκόνα μου, έτσι. Πού είναι η γιαγιά σου να σε καμαρώσει? Έτσι. Κάνε και στις γωνίες, μπράβο να τα είσαι εκεί. Έτσι, τέλεια, μπράβο. Στις αυτές έχω κάνει. Ωραία, για να είναι τραγανές. Οι πίτες μου είναι τραγανές. Τι λέει, ο Δημήτρης που είναι, Δημήτρη, με λιτζανόπιτα. Από το live θα τη δεις μόνο. Ο Σάκης. Ο Σάκης από την Κέρκυρα. Καλά να περνάτε αγόρι μου. Νομίζω είναι έτοιμο. Τα λάδια σου καλά, γωνίες όλα. Να κάνω λίγο γωνίες, να είμαι σίγουρη. Αχ, μου σχοβολάει το λάδι. Ωραία, μπράβο να τα σου. Λοιπόν, αυτά. Τη βάζουμε για ψήσιμο. Γύρω στα 50 λεπτά, 45, είπα. Θα φωνάξει μόνη της από τη μυρωδιά. Λοιπόν, είναι έτοιμη.